σημαντική μέρα, για ημέρα μνήμης, ημέρα συμπερασμάτων, μέσα από το οποίο τι βγαίνει. Βγαίνει ότι αυτοί που κυριαρχούν οικονομικά για να περάσουν αυτά που θέλουν, χρησιμοποιούν πολέμους και όλα τα μέσα. Δείχνει το τι είναι ο φασισμός. Δείχνει το τι είναι η Χρυσή Αυγή, τι είναι ο Χίτλερ, τι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ματοκύλησαν λαούς και λαούς για τα οικονομικά συμφέροντα. Όχι γιατί ήταν ο Χίτλερ τρελός. Αυτά είναι για αυτούς που δεν θέλουν να καταλάβουν. Άλλο συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι η δύναμη του λαού μας. Η δύναμη του λαού η οποία διαλύει όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι είναι αδύναμος και δεν μπορεί και να υπομένει. Διότι ο λαός μας απέναντι σε ισχυρότατους αντιπάλους, σε πανίσχυρους που του λέγαν κάτσε καλά γιατί δεν μπορείς να τους νικήσεις, οργάνωσε την αντίστασή του, νίκησε, ελευθέρωσε την Πάτρα και την Ελλάδα. Άλλο συμπέρασμα το οποίο βγαίνει σε αυτόν τον αγώνα, δεν είναι όλοι ενάντια του κατακτητή. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι ειδοσύλλογοι, είναι αυτοί οι οποίοι σκύβουν το κεφάλι και υπηρετούν το σύστημα, είτε είναι κεφάλαιο είτε είναι κατακτητές, και τους οποίους τους γνώρισε ο ελληνικός λαός στην ιστορική εκείνη περίοδο. Ήσαν εκείνοι οι οποίοι στρατευθήκανε στις γραμμές των Γερμανών, οι Γερμανοτσολιάδες, οι ταγματασφαλίτες, όλοι εκείνοι οι οποίοι με το Φερετζέ δείχναν τους αγωνιστές. Αυτά ο λαός μας δεν πρέπει να τα ξεχνά, γιατί σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Γιατί και σήμερα σε άλλες συνθήκες κοινωνικού πολέμου ζούμε τα ίδια και πρέπει ο λαός μας να διαλέξει μετερίζει, να ξεκαθαρίσει τον αντίπαλό του και να αρχίσει τον πόλεμο εναντίον όλων αυτών που του κάνουν τη ζωή κόλαση. Και ένα σχόλιο